Λοιπόν, σας έχω σέρβικα νέα σήμερα, πολλά και διάφορα. Ένα περισσότερο αστείο και ένα πιο σοβαρό. Πάμε ένα-ένα. Βασικά, ενδιαφέρει τους Ολυμπιακούς περισσότερο το βίντεο αυτό, αλλά προφανέστατα μείνετε και Παναθηναϊκοί, γιατί όχι, βασικά. Για μπάσκετ μιλάμε και όχι μόνο. Λοιπόν, πρώτον, μία συμβουλή έτσι που θα ήθελα να δώσω κυρίως στους νεότερους. Όταν χωρίζετε, θα καταλάβετε, μπασκετικά είναι όλα όσα λέω, θα με καταλάβετε. Όταν χωρίζετε, μην ξεκινάτε και βγάζετε τα άπλυτα του άλλου στη φόρα. Θεωρώ ότι είναι λάθος, θεωρώ ότι είναι άδικο και θεωρώ ότι σας ρίχνει και στα μάτια των υπολείπων, στην παρέα σας, στην παρέα του πρώην, της πρώην, οτιδήποτε τέλος πάντων έχει ο καθένας. Πού το πάω? Είδατε ότι ένας μεγάλος έρωτας μεταξύ Παρτίζαν, οπωσδήποτε και να τη λένε, και του James Nunnally έληξε άδοξα, βγήκε ελεύθερος, έχουν βγει τα μύρια όσα από τότε. Λοιπόν, ο Nunnally ήτανε, το ξέρω γιατί ξέρετε που μένω, ήταν ένας από τους πιο αγαπημένους παίχτες της Παρτίζαν. Αυτό όμως δεν εμποδίζει τώρα να βγαίνουν τα μαχαίρια, να σκοτώνονται εντός αγωγικών με ανακοινώσεις, με δηλώσεις, με Instagram και με τέτοια διαόλια. Η ομάδα, η επίσημη σελίδα της ομάδας, τέλος πάντων στα κοινωνικά δίκτυα, και ο παίχτης, πειθαρχικά δεν ήταν σωστός να λέει η ομάδα, ή αν να λένε μη είχαν απλήρωτο, 2 χρόνια τα έπαιρνα πάντα πολύ αργότερα ό,τι λεφτά να μου δώσουν, τους μισθούς μου κλπ. Και εδώ πέρα θέλω να θίξω, πριν πω και στο βασικό κομμάτι της εκπομπής, θέλω να θίξω προφανέστατα και τους δημοσιογράφους που πολλές φορές λειτουργούν ως φερέφωνα διοικήσεων παντού. Στην Ελλάδα, στην Σερβία εν προκειμένου, στα Βαλκάνια είμαι σίγουρος, δεν ξέρω τι συμβαίνει και στην πιο προηγμένη, ας το πούμε, Ευρώπη. Και προφανώς δεν μιλάμε για όλους τους δημοσιογράφους, μιλάμε για τους πληρωμένους. Έτσι. Θυμήθηκαν οι δημοσιογράφοι ότι είχε ρίξει, λέει, χαστούκι ο Nunnally στο Λαρετζάκι μετά από αγώνα Παρτιζάν Ολυμπιακού, είχε απειλήσει δημοσιογράφους κλπ. Γιατί δεν τα βγάζετε τότε, ρε? Αφού τα ξέρατε, γιατί δεν τα βγάζετε τότε? Λοιπόν, αυτά είναι, δεν ξέρω, να γελάει ή να κλαίει κανείς. Καλά, προφανώς όχι να κλαίει, αλλά να γελάει σίγουρα, γιατί όταν ένας παίκτης κάνει κάτι, εσύ ως δημοσιογράφος πρέπει να πεις στον κόσμο την αλήθεια. Είναι επικίνδυνος ο άνθρωπος, μαζεύτε τον, δεν ξέρω εγώ τι. Τώρα που φύγει ο Nunnally, θυμηθήκαμε εμείς ότι βρωμάει το στόμα του, ξέρω εγώ. Ή βρωμάνει οι κάλτσες του. Έλα καημένε τώρα. Χτύψε το λαρετζάκι. Πόσα τέτοια γίνονται μετά από αγώνες. Από γάμα τοπικό μέχρι το NBA. Τα μαθαίνουμε? Όχι. Υπάρχουν πολλά νεύρα. Στα αποδυτήρια γίνεται ο χαμός. Είναι σωστό ότι γίνεται ο χαμός? Όχι. Θεωρητικά όχι. Αλλά πρακτικά τα νεύρα αυτά βγαίνουν πολλές φορές με κακό τρόπο. Έτσι. Αυτό δεν σημαίνει τώρα όμως ότι πρέπει τον Nunnally να το σταυρώσουνε, γιατί λέει χτύπησε το λαρετζάκι και είχε νεύρα, λέει, με δημοσιογράφους. Έλα καημένε, τώρα λες και δεν σας ξέρουμε. Έλα, προχωράμε. Λοιπόν, εδώ είμαι. Σας πήρα από τα μούτρα με τον Nunnally και με αυτά. Είμαστε στη μυρωδιά Σπυριάρας, Courtship Podcast. Θέλω να μου κάνετε τα καλά σας, τα ωραία σας, τα like, τα subscribe, κουδούνια, καμπάνες. Αν είστε νέοι στο κανάλι, καλώς ήρθατε. Αν είστε παλιοί, μην ξεχάτε τις ειδοποιήσεις για να σας έρχονται τα βίντεο όσο πιο άμεσα γίνεται. Και σκεπτόμενος το χαστούκι δήθεν ή χωρίς δήθεν του Nunnally στο Λαρετζάκι, θυμήθηκα 5 καταστάσεις, 5 χαστούκια τέλος πάντων, τα οποία έχουν σημαδέψει την παιδική μου ηλικία, έτσι, και θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας και μετά να μπούμε και στα του Πετρούσεφ και του Μίσκο στα γρήγορα. Και δεν θα μιλήσουμε τώρα για σοβαρά χαστούκια και για, έτσι, δυσάρεστες καταστάσεις. Πάμε λίγο πιο ανάλαφρα. Στο νούμερο 5, λοιπόν, έχω στο μυαλό μου την τεράστια, την αρχοντική
την αρχοντική εισαγγελέα Βίρνα Δράκου, η οποία όταν έμαθε ότι είχε γκόμενα πλήττες πάνω ο Γιάνγκος, Γιάνγκος Δράκος, υπέροχος Χρήστος Πολίτης, ο οποίος μένει και στη γειτονιά μου στη Νέα Σμύρνη, όσο ζούσα τέλος πάντων εγώ στη Νέα Σμύρνη και κάπου στην Αιγαίου. Λοιπόν, πριν ένα 80 κάτι πλέον ο άνθρωπος, αλλά είναι μια χαρά. Είχε πάει και βρήκε τη Σάντρα, θυμάστε τη Σάντρα, και είχε ρίξει κάτι χαστούκια. Τα φωσκόλια χαστούκια που λέγω, που βαράει το χαστούκι και άλλη μένει έτσι, ξέρω εγώ, κανένα δεκάλεπτο, σαν ειδική σειρά. Αυτό είναι στο νούμερο 5. Στο νούμερο 4 έχω, ξέρετε πόσο αγαπάω τους απαράδεκτους, ξέρετε ότι είναι η καλύτερη σειρά στο σύμπαν, ξέρω εγώ, πώς λέει, νυν και αεί και στους αιώνες του αιώνου κτλ. Ο Έας Πανθόπουλος εμφανίζεται ως πιλότος, ο Αλέξης ο πιλότος. Σας έπεσε τον μποξεράκι που έλεγε ο Μπέζος και ουσιαστικά μαθαίνουν η Παπαδοπούλου και η Λουιζίδου ότι αυτός βαράει χαστούκια και αυτές συντριγκάρονται και πάνε εκεί πέρα και τρώνε κάτι χαστούκια, κάτι βλακίνες τέλος πάντων και γίνεται τύφλα ο Μπονάτσος και ο Παπαδόπουλος και διεκδικούν τις γυναίκες τους πίσω. Στο νούμερο 3 είναι από τις ωραίες ελληνικές ταινίες, η Βουγιουκλάκη με τους καθηγητές εκεί πέρα, το ξύλο και τον παράδεισο, πολύ ξύλο, δεν ξέρω, σήμερα θα είχαν γίνει εκατοντάδες μηνύσεις, ξέρω εγώ, αν υπήρχε αυτή η ταινία σήμερα, προφανέστατα, με το όλο, ας πούμε, political correctness, ας το πούμε έτσι. Πάντως, εγώ δεν θα ξεχάσω ποτέ τον αγαπημένο μου ρόλο από όλους αυτούς τους μεγάλους ηθοποιούς, το γιγάντιο, τον τεράστιο, τον πάρα πολύ υποτιμημένο Ορέστη Μακρύ και το «Άρε η Ρόδη, Θεός χωρές τα πεθαμένα σου». Στο νούμερο 2 ίσως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη στιγμή της ελληνικής τηλεόρασης. Η ελληνική τηλεόραση έτσι όπως αξίζει να είναι, όπου έχει γίνει ουσιαστικά ένα μίνι πραξικόπημα, αρχίζει και εμφανίζεται ο Μίστερ Μπούτια στο ερωτοδικείο ως εθνικό στάρ, γιατί έτσι με επέλεξε το κοινό στην τύχη, του βάλανε και ένα στέμα κάπως, δεν ξέρω εγώ τι. Τον αποθεώνει και ο Γιώργος Παπανδρέου, ο θείος, αδερφός του Αντρέα νομίζω ή κάτι τέτοιο, ή θείος του Αντρέα Παπανδρέου, δεν έχω ιδέα τι λέω, καταλαβαίνετε εσείς που με ξέρετε και που είστε και λίγο πιο παλιά, το κανάλι 29 που απήγγειλε γαλλική ποίηση, ένας υπέροχος τύπος τέλος πάντων, και εμφανίζεται προφανώς δικαιότατα, ήταν η ύβρις και η νέμεσης ας πούμε, δικαιότατα εμφανίζεται ο κανονικός εθνικός στάρ, ο Ανδρέας μας, και ρίχνει κάτι σποξίδια, κάτι μπουκέτα, δεν ξέρω τι ρίχνει εκεί πέρα. Μιλάμε για μεγάλες στιγμές της ελληνικής τηλεόρασης. Και στο νούμερο 1, λόγω και της δυσκολίας των χαστουκιών που ήταν συνεχόμενα, βάζω προφανώς το Βέγκο με τον Παπατρέχα, που έχει τις ανίπαντες αδερφές του, οι οποίες δεν τον ακούνε, δεν κάνουν αυτά που πρέπει τέλος πάντων και τις βάζει σειρά και φεύγει ένα τρενάκι με χαστούκια, το οποίο επίσης σήμερα θα ήταν προφανώς λογοκριμένο. Παλιές εποχές, θα σου πω, καλές ή κακές, ο ελληνικός κινηματογράφος έχει πολλά παλιακά πράγματα με τα οποία εμείς μεγαλώσαμε. Δεν ξέρω πώς βγήκαμε σαν άνθρωποι τέλος πάντων, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό είναι όπως είναι. Λοιπόν, προφανώς το χαστούκι του έδωσε και μεγαλύτερη σημασία για το χαβαλέ της υπόθεσης. Πάμε στα σοβαρά. Οι Σέρβοι αρχίζουν σιγά σιγά και παγώνουν το θέμα Πετρούσεφ και καλά κάνουν και το παγώνουν. Ευτυχώς. Λοιπόν, μίλησα με έναν δημοσιογράφο, ο οποίος είναι και φίλος μου, από το Sportski Journal. Είναι ένα από τα πολύ καλά site του Βελιγραδίου και της Σερβίας, αθλητικό. Και ουσιαστικά είναι ένας τύπος με τον οποίο έχω συνδεθεί φιλικά τα τελευταία 10 χρόνια. Είμαι 12 χρόνια εδώ που είμαι. Και λόγω των εκπομπών που κάνουμε εδώ και αρκετά χρόνια, έχω φτιάξει μια καλή φιλική σχέση μαζί του. Λοιπόν, αυτός μου είπε ότι η κατάσταση είναι όπως θα σας την πω. Δεν θα πω τίποτα το συνταρακτικό, τίποτα το συγκλονιστικό, τίποτα να τρέχουμε για, πώς το λένε, για υπογλώσσια. Χαλαρά να καταλάβετε. Όταν ήρθε λοιπόν ο Βεζένκοφ στον Ολυμπιακό, ακουγόταν ότι θα έρθει και τελικά ήρθε, ο Πετρούσεφ θορυβήθηκε. Γιατί ουσιαστικά σου λέει, φεύγω, σας το πάω λίγο πίσω να το καταλάβετε. Φεύγω από τη Μέγα Βιζούρα τότε, Μέγα Μπέμαξ, πώς τη λένε τέλος πάντων, την ομάδα του Μισκό, του Ρασνάτοβιτς, ως MVP στην Αδριατική Λίγα. Πράγμα διόλου εύκολο, είναι πάρα πολύ καλή και ανταγωνιστική λίγα η συγκεκριμένη.
Πηγαίνω στην Εφές, όπου τρώω τα μούτρα μου ως πιτσιρίκι, δεν κάνω τίποτα απολύτως και ουσιαστικά ξυπνάω και βρίσκω τον εαυτό μου στον Ερυθρό Αστέρα. Από τον Ερυθρό Αστέρα έχω το αποτυχημένο πέρασμα, τέλος πάντων, από τη Φιλαδέλφια. Με πήρανε και μετά και διάφοροι Clippers, Sacramento εκεί πέρα, που με κάνουν ανταλλαγές από εδώ και από εκεί. Και ουσιαστικά στον Ολυμπιακό ξαναβρήκα τον εαυτό μου. Αλλά, αν είναι τώρα, επειδή έχει έρθει ο εγνωσμένης αξίας παιχταράς Βεζένκοφ, να μην παίζω πάλι, καλύτερα να πάω στον Ερυθρό Αστέρα. Αυτές τις σκέψεις έκανε και αυτές τις σκέψεις μετέφερε και ο Μίσκο Ραζνάτοβιτς, ο οποίος είναι πάρα πολύ έμπειρος και πάρα πολύ έξυπνος έως αλεπού, και στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έδωσε τις διαβεβαιώσεις που έπρεπε να δώσει και καλά έκανε και ως ομάδα, γιατί ο Ολυμπιακός μπορεί να έχει και στραβά κτλ. Αλλά είναι πάρα πολύ σοβαρός στις σχέσεις του με παίκτες, με μανατζαρίους κλπ. Και κυρίως ξέρει ότι ο Μίσκο δεν είναι κανένας προτάρης, δεν είναι κανένα παιδάκι το οποίο θα του πούνε έλα μωρέ εντάξει μπλα 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 και να του ρίξουν στάχτη στα μάτια. Είναι ένας διάολος μεταμορφωμένος σε χοντρό Σέρβο με ζελέ στο μαλλί και προφανώς είπανε τα πράγματα που έπρεπε να πούνε. Οι Σέρβοι επιμένανε, όσο και ο Μίσκο κι αν έλεγε ότι δεν υπάρχουν νέα, δεν υπάρχουν κάποιες κινήσεις του Ολυμπιακού που να δείξουν ότι δεν θέλουν τον παίχτη μας, αυτοί επιμένανε. Και γι' αυτό και έκανα την κίνηση εγώ στον Σέρβο δημοσιογράφο, Παύλα φίλο μου, και τον ρώτησα πώς και τι να μου πει έγκυρα, αν ξέρει κάτι, για να μην ταλαιπωρούμε και εσάς, και μην ταλαιπωρούμαστε και εμείς ήδη. Δεν είμαστε δημοσιογράφοι και εμείς φίλοι είμαστε. Εδώ να σας πω, σας φαίνεται το μπλουζάκι, δεν ξέρω, δεν δώσαμε σημασία την πρέπουσα. Run TMC, έτσι, Μάλιν, Hardaway και Richmond. Υπερομάδα, η Golden State Warriors, έτσι όπως έπρεπε να είναι. Πλάκα κάνω και η τωρινή καλή είναι. Λοιπόν, ή τουλάχιστον μέχρι πριν από 2-3 χρόνια. Έτσι λοιπόν, ο Πετρούσεφ αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά την κατάσταση στο μυαλό του ως έχει. Δεν βλέπει τα φαντάσματα που έβλεπε μέχρι τους Ολυμπιακούς Αγώνες, που έλεγε πω πω που έχω μπλέξει, έχουνε παιχταράδες, έχουνε έτοιμη ομάδα, γνωρίζεται με τον Βεζένκοφ και με τον Πίτερς περισσότερο από ότι με μένα, οπότε θα με αφήσουν εκτός. Αυτά επειδή είναι και ένα παιδί, παιδιά, εντάξει, 23 και 24 ετών ας πούμε, που λέει ο λόγος, τους μισθούς από εμάς μας έδαινε η μάνα μας τα κορδόνια, έτσι. Μην το παίζουμε τώρα, έλα μωρέ και ο Πετρούσεφ είναι εκατομμυριούχος. Το μυαλό, ό,τι και να λέμε. Και ουσιαστικά καταλαβαίνει ότι η κατάσταση στον Ολυμπιακό δύσκολα θα αλλάξει. Τίποτα φυσικά δεν είναι δεδομένο να βάλεις την υπογραφή σου και να βάλεις και ένα σπίτι ενέχειρο, ας πούμε, ότι αυτό δεν αλλάζει με τίποτα, αλλά δύσκολα θα αλλάξει. Τι μου είπε ότι παίζει μεγάλο ρόλο στον Ερυθρό Αστέρα να μην πιέζει τόσο πολύ τον Ολυμπιακό πλέον για τον Πετρούσεφ. Τι μου είπε ο φίλος μου? Μου είπε ότι ο Φαλ είναι σε μια κατάσταση τραυματισμού η οποία είναι αρκετά πονηρή, ας το πω έτσι. Θέλει λεπτό χειρισμό από τον Ολυμπιακό και γι' αυτό ο Μπαρτζόκας δεν προτίθεται να τρέξει τον Φαλ χωρίς λόγο. Τι σημαίνει αυτό? Ότι στην αρχή της χρονιάς φαίνεται ο Ολυμπιακός να μην έχει 6 ψηλούς όπως όλοι λέμε, αλλά 5. Και αυτό δίνει και μία ανάσα στον Πετρούσεφ να θεωρήσει ότι το rotation θα έχει περισσότερο από Πετρούσεφ, περισσότερο από Πίτερς, περισσότερο από όλους αυτούς. Βεβαίως έχοντας και στο μυαλό του ο Μπαρτζόκας ότι ο Πίτερς μπορεί να παίξει το 3. Αυτά όλα σας τα λέω γιατί αν ο Φαλ ήταν υγιέστατος, εγώ πιστεύω ο Ερυθρός Αστέρας θα επέμενε και θα επέμενε και θα επέμενε. Έστω και ως δανεικός να πάει ο Πετρούσεφ στην ομάδα του Γιάννη Σφαιρόπουλου. Αν δείτε, αυτοί είναι πολύ ευχαριστημένοι από την ομάδα που έχουν, με μια μεγάλη τρύπα στο 4. Και έχουν λυσάξει με τον Πετρούσεφ, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αλλά βλέπω ότι αυτή η λύσα υποχωρεί σιγά σιγά, αυτή η πίεση, η ανυπόφορη υποχωρεί, ο Ολυμπιακός έπραξε τα δέοντα, είπε ότι, παιδιά, μην επιμένετε, μην μας πλήζετε τον... Πώς έλεγε ο Ζουράρης, το όσχιο, έλεγε κάτι τέτοια, κάτι μυστήρια. Λοιπόν, μη μας πρίζετε, δεν πρόκειται να σας δώσουμε τον Πετρούσεφ. Ξαναλέω, αυτά είναι βέβαια και διπλωματίες και κόλπα και παιχνίδια των ομάδων. Αν δείτε μεθαύριο,
έφυγε ο Πίτερς, έφυγε ο Πετρός ο Ιδανικός κτλ. Μην παραξενευτείτε. Απλά η κατάσταση ως τώρα, προς μεγάλη μου χαρά, γιατί ξαναλέω, την καψούρα μου δεν την κρύβω στο πρόσωπο του συγκεκριμένου παιδιού και ειδικά μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που έκανε, γι' αυτό και αυτός τρελάθηκε και σου λέει, μετά από τέτοιους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είμαι τίποτα του πεντάλεπτου. Δεν το αντέχω, δεν το θέλω, δεν το μπορώ. Και προφανώς πρέπει να μιλήσανε, να εξηγήθηκε η κατάσταση, ωραία και όμορφα από διοίκηση και Μπαρτζόκα, και ουσιαστικά με τον αστερίσκο του ΦΑΛ, ο Πετρούσεφ είναι πλέον πιο ήρεμος. Αυτό το οποίο εγώ θα πω ότι κάπως που με παραξενεύει, δεν είδα σήμερα, μέχρι χτες ο Πετρούσεφ είχε σαν φωτογραφία προφίλ στο Instagram ένα κάρφωμα με τη φανέλα του Ερυθρού Αστέρα. Εγώ αυτό δεν το πολύ καταλαβαίνω. Οκ, αγαπιόμαστε οι Ολυμπιακοί με τους Ερυθρούς Αστέρες, αλλά εντάξει αδερφέ, δεν ανήκεις εκεί. Στα άλλα Ερυθρόλευκα ανήκεις. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να αλλάξει. Αν αυτό δεν ισχύει πλέον και έχει αλλάξει, ζητώ συγγνώμη, ρίξτε μου μια μούτζα, πείτε ότι δεν το είπα ποτέ. Λοιπόν, αυτά. Άρα λοιπόν, είχαμε τα χαστούκια του Νάναλη στο Λαρετζάκι, ό,τι θυμούνται χαίρονται, για να κάνουν προπαγάνδα εναντίον του παίχτη και υπέρ της ομάδας προφανώς, η οποία εννοείται ότι καθυστερούσε μισθούς, προφανέστατα. Και έχουμε και αυτό το αρκετά καλά νέο, το στρογγυλεμένο όπως το έλαβα από τον Σέρβο δημοσιογράφο και σας το δίνω, το οποίο βγάζει νόημα και ουσιαστικά μας αφήνει με μια θετική γεύση προς το παρόν όσον αφορά τις σχέσεις Πετρούσεφ-Ολυμπιακού. Πάντως πρέπει πάντα να προσέχουμε, γιατί ο μάνατζερ ο Μίσκο Ρασνάτοβιτς είναι διάολος, τον ξέρουμε πολύ καλά. Γενικότερα με τον Ολυμπιακό έχει καλές σχέσεις λόγω και Σπανούλη κλπ. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί αυτός είναι αδίστακτος και είναι προφανώς ο καλύτερος άνθρωπος για να εκπροσωπεί τους παίχτες του. Και αυτό στην τελική είναι και η δουλειά του. Όσο και να μην αρέσει στον τάδε Ολυμπιακό ή στον Δίνα Παναθηναϊκό ή στον Παρατρίτο, ξέρω εγώ, Πανιόνιο και Προμηθέα. Λοιπόν, αυτά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα και σήμερα και απόψε, όποτε δείτε το βίντεο τέλος πάντων. Παρεούλα κάνουμε, παίζουμε μπάσκετ, βλέπουμε μπάσκετ. Προφανέστατα το πιο σημαντικό από όλα, όπως πάντα λέω, προσέχουμε τον εαυτό μας και τους δικούς μας ανθρώπους, και μην ξεχνάτε να μας ακούτε, αν δεν έχετε την ευχέρεια να μας βλέπετε στο YouTube, να μας ακούτε στο Spotify που ανεβάζει ο Μιχάλης τα επεισόδια. Καλή συνέχεια σε ό,τι αν κάνετε. Για χαρά!